Κύριε Αβράμη, μόνος σου εργάζεσαι? Μάλιστα, μόνος μου. Αλλά τα Σαββατοκυριακά έρχονται κι άλλοι και με βοηθάνε. Από πότε άρχισε να χτίζεις το σπίτι? Εδώ και 4 μήνες. Η οικογένειά σου πώς είναι? Η οικογένειά μου αποτελείται από 3 παιδιά, η πεθερά μου και ο κουνιάδος μου. Πώς κατόρθωσες να αρχίσεις το χτίσιμο του σπιτιού? Κάναμε αίτηση στον στην κυβέρνηση και μας παραχώρησε το οικόπεδο αυτόν εδώ και 800 λίρες. Μέχρι τώρα πώς εξοδέψεις? Μέχρι τώρα έχω εξοδέψει κάπου 750 λίρες και όπως βλέπετε είναι αδύνατο για να τελειώσουμε τις 800 λίρες. Πώς θα καλύψεις τότε τη ζημιά? Αυτά θα βάλω από αυτά που εργάζομαι εγώ. Η δουλειά σας ποια είναι? Η δουλειά μου είναι... Εργάζομαι στα καράβια. Τώρα ένα χρόνο και επέστρεψα. Έφερα ορισμένα χρήματα και προσπαθώ να τελειώσω το σπίτι μου. Είσαι ευχαριστημένος που χτίζεις τώρα το σπίτι? Όχι, δεν είμαι ευχαριστημένος. Διακαής μου επιθυμία είναι να πάω στο σπίτι μου. Από πού είσαι? Είμαι από το χωρίο Μια Μιλιά. Γεια σας. Χαίρετε. Βλέπω τώρα αρχίσετε να δουλεύετε. Ναι, έχει τώρα 2 εβδομάδες που αρχίσαμε. Από πού είσαστε? Από την Όρκα, επαρχία Κερίνιας. Τα λεφτά που τα βρήκατε για να χτίσετε εδώ το σπίτι? Είχαμε κάνει, γεμώσαμε φόρμα στην κυβέρνηση για αυτοστέγαση και μας έδωσε πρώτη δόση 200 λίρες. Συνολικά πόσα πιστεύετε ότι θα σας δώσω? Το ποσό που θα δώσει είναι γύρω στις 800 λίρες. Καλύπτει το ποσό αυτό τα έξοδα σας? Δεν το καλύπτει. Πόσων υπνοδωματίων θα είναι το... Το σπίτι είναι 3 υπνοδωματίων. Η οικογένειά σας πόσα μέλη έχει? Έχω 2 αγοράκια, εγώ και η γυναίκα μου. Τώρα που είσαστε στις αρχές, ναι, αντιμετωπίζετε τίποτε προβλήματα όσον αφορά το χτίσιμο? Βέβαια αντιμετωπίζουμε προβλήματα, διότι παραδείγματος χάρη είναι ξυλή. Αν πρέπει να τρέξεις δεξιά αριστερά να βρεις καλουψί ή να νοικιάσεις ξύλα εσύ. Τη μηχανή που κάνει το κονκρίν επίσης, και αυτό είναι πολλές οι φροντίδες που έχουμε. Τώρα που θα αποκτήσετε ένα σπίτι δικό σας εδώ, για να μείνετε, είσαστε ευχαριστημένοι? Ευχαριστημένοι θα είμαστε όταν πάμε στον τόπο μας. Ευχαριστώ κύριε. Ευχαριστώ. Αυτό το σπίτι το χτίσετε μόνοι σας? Ναι, το χτίσαμε μόνοι μας. Τελείως μόνοι μας. Από πότε? Πότε τελείωσε? Έχει 1 μήνα περίπου. Από αυτόν τον 1 μήνα είσαστε ικανοποιημένοι? Δηλαδή από τις διευκολύνσεις που παρέχει? Οι διευκολύνσεις που έχει είναι πάρα πολύ καλές. Έχουμε τις ανέσεις μας όπως πρέπει, όπως τις είχαμε στο σπίτι μας. Αλλά το όνειρο μας είναι πάντα το σπίτι μας. Και θέλουμε να πάμε στο σπίτι μας γιατί και αυτό που έχτισα δεν μπορώ να έχω την ικανοποίηση που είχα στο σπίτι μου. Από πού είσαστε? Είμαστε από την Αγκαστίνη. Η μάνα μου είναι από το Στρογγυλό. Γιαγιά, εσύ πώς νιώθεις τώρα που είσαι εδώ? Έχω ουλογράμματα και βάσανα. Γιατί είχα και τον άντρα μου. Είναι αγνοούμενος? Είναι αγνοούμενος. Και έμεινα περιπλανούμενη. Τώρα που είσαι μαζί με την κόρη σου? Τώρα είμαι με την κόρη μου. Κάτι λίγες ημέρες στην κόρη μου, πάω στο γιο μου. Από συγκοινωνία εδώ στον συνοικισμό? Όχι, ακόμα συγκοινωνίες δεν έχει ούτε λεωφορεία οτιδήποτε και έχουμε και το πρώτο πρόβλημα είναι το μωρό. Τα μωρά μας πρέπει να τα παίρνουμε μια εβδομάδα δειλινά, μια εβδομάδα πρωινά. Το μωρά είναι πρόβλημα να περάσουν συμποζιών των μεγάλων των δρόμων να περάσουν που πρέπει καθημερινό να πάει να το πάρει, καθημερινό να πάει να το πιάσει την ώρα του. Δεν μπορεί να το αφήσει το μωρό λεπτό μόνο του να περάσει. Ούτε που το δρόμο να έρθει να έρθει, κάτω στο χωριό να έρθει ω απάνω βαρπατητό. Δεν μπορεί να το αφήσει μόνο του. Το μεγάλο πρόβλημα μα είναι τα μωρά, το πρόβλημα του σχολείου τώρα. Αν σα κάνω ένα σχολείο εδώ. Πού, πολύ ευχαριστημένοι. Θα είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι γιατί τα μωρά μα ήταν και πιο εύκολα. Και ούτε θα κουραζούν τόσο πολλά ώστε να έρθουν τα μωρά σαν να απογοητεύονται. Σου λένε να έρθουν στην πουτζουπάνω παρπατητά, είτε να πάσει το πρωί η ώρα 6.30 ώρα 7 παρατέτα αυτό να πάθει σχολείο στο κάτω το χωρικό. Τώρα θα ήθελα να ρωτήσω τα λεφτά που τα βρήκατε για να χτίσετε αυτό το σπίτι.
Τα λεφτά έδωσε μας 800 λίρες στην κυβέρνηση δωρεάν. Αλλά δεν φτάσασε και βάλαμε και τις οικονομίες μας εμείς. Και έτσι αν μπορέσει η κυβέρνηση και αν έχει την ικανοποίηση και δώσει ακόμα λίγα, θα μας κάνει πιο πολύ ευκολία να κάνουμε κάτι άλλο που χρειάζομαστε μέσα στο σπίτι. Θα μπορούσατε